πιο εύκολο πράγμα στη Μύκονο που τη βλέπουμε με μια πανοραμική θέα είναι να κλείσει ταξί. Έχουν ραδιοταξί, τηλέφωνο, σε δύο λεπτά σου είναι στο αεροδρόμιο. Μας έστειλαν το νούμερο 8. Ελάτε εδώ. Παρακαλώ, τι μου έλεγε, το νούμερο 8. Τι μου έλεγε σε όλο τον δρόμο, ότι εγώ ήμουνα στην Αθήνα, αλλά γύρισα πίσω ότι αγαπάω τον τόπο. Και ότι καλό θα ήταν να κάνουμε όλοι μας μια προσπάθεια για να γίνει λίγο ακόμα καλύτερος από την αυτή στιγμή. Όμως είναι ένας πανέμορφος τόπος, ίσως το πιο γνωστό ελληνικό νησί σε όλο τον κόσμο. Πάμε λίγο προς τα κάτω. Το νησί των ανέμων. Το νησί των ανέμων. Αυτό σας... αυτό είναι και φαίνεται. Ναι, αλλά από τον τόχα τόπος σας κάνατε από τη ζέστη, έτσι. Μύκονο χωρίς άνεμο δεν γίνεται. Από παραλίες σκίζεται. Πάρα πολλές και ωραίες. Οι άνθρωποι πώς είναι. Πάρα πολύ ωραία και φιλόξενοι. Δίνουν το καλύτερο σε αυτό. Να ρωτήσω, αυτό το λιμάνι που βλέπουμε είναι το εμπορικό, έτσι. Ναι, ναι. Άκουσε ότι αλλάζει, θα γίνει για τα κότερα. Ναι, τα θα υγειωτικά. Γίνει κάποια μαρίνα εδώ, θα γίνει κάποια αλλαγή, από ό,τι ξέρω. Και το εμπορικό που θα πάει. Θα πάει προς το κέντρο. Προς το Τρούλο. Αυτό που προοριζόταν από το καταλάβει για τα κότερα. Ο δρόμος πώς είσαστε. Καλά είμαστε. Εντάξει, έχουμε κάποιοι δρόμοι λόγω έργων, έχουν κάποιες τώρες. Εντάξει, διορθώνουν τα πράγματα σιγά σιγά. Πιστεύω ότι όλα θα είναι εντάξει. Ευχαριστώ κυρία Μαλά. Δεν είναι δυνατόν από τη στιγμή που ο συνοδός σας εδώ λέει να συστηθούμε. Καλύτε. Από πού είσαστε? Από Χανιά. Και πώς στάσατε μέχρι εδώ? Το πανεπιστήμιο μας. Πανεπιστήμιο Αγρινίου, ναι. Πανεπιστήμιο Αγρινίου ήρθε για επιμόρφωση στη Μύκονο. Επιμόρφωση τώρα λέγοντας. Ένα λεπτό. Είπατε στον αγώνα πριν. Άρα ήρθατε όχι για διακοπές, για τον αγώνα. Το είπα για όχι, εντάξει, το είπα για πλάκα. Ουσιαστικά είναι διακοπές, είναι διακοπές ουσιαστικά. Γεια σου, φιλάρα από τα Γκρίνιο. Και έχουν έρθει και διάφορα μέρη εδώ πέρα. Εντάξει. Περνάμε καλά. Όλα καλά, ναι, πραγματικά. Μόνο την Ιωάννα δεν γνώρισα τελικά. Η Ιωάννα, ναι, είναι λίγο. Λούις, Ιωάννα. Έκοψε δρόμο. Για να μιλήσουμε με έναν επαγγελματία εδώ. Τι κάνετε, πώς είστε? Τι γίνεται, πώς πάει? Τι θέλετε να μάθετε? Χειμώνα, καλοκαίρι, το ίδιο ταμείο? Όχι, δα. Το χειμώνα είναι ήσυχα έως νεκρά, θα έλεγα. Πολύ ήσυχα. Μια γυναίκα που οδηγεί ταξί στη Μύκονο. Ναι. Έχει καλή ζωή, τα καταφέρνει με τα παιδιά της, πάει ένα γερό μεροκάματο στο σπίτι. Εντάξει, το καλοκαίρι βέβαια είναι πολύ δύσκολα για να δουλέψεις λόγω κυκλοφοριακού. Χαμός από ό,τι καταλαβαίνω. Έβλεπα πάλι παργασμένα αυτοκίνητα και λέει που υποτίθεται ότι πάνε πινακίδες. Ναι, υποτίθεται. Και έβλεπα και τους δρόμους λίγο σκαμμένους. Ναι. Όλα αυτά μαζί. Η μεγάλη σας χαρά είναι αυτή, έτσι. Ναι, είμαστε με στην τέλη χαρά από όλα αυτά. Εντάξει, απλά είναι πολύ δύσκολα την καλοκαιρινή περίοδο. Το χειμώνα είναι απλά για να βγάλουμε το μεροκάματο τα έσοδα του αυτοκινήτου. Δεν καταλαβαίνετε, γιατί το καλοκαίρι είναι δύσκολα, το χειμώνα δεν έχουν δουλειά, είναι τρελαμένοι σε όλες τις περιόδους. Δηλαδή πολλή κίνηση κάνει και κακό, αυτό για να καταλάβω. Κάνει, τα πολλά αυτοκίνητα. Τα πάρα πολλά τροχοφόρα παντός είδους που κυκλοφορούν στο δηλαδή, νησί. Εσείς θα θέλατε, αντιλαμβάνομαι μια πρόταση τώρα, έτσι, μια ιδέα, να μην κυκλοφορούν αυτοκίνητα. Οι δικές μας οι προτάσεις δεν έχουν ακουστεί ποτέ, ούτως ή άλλως. Δεν θέλατε να την κάνετε τώρα στην κάμερα? Θα επιφυλαχτώ να μην την κάνω. Υπάρχουν άλλοι πιο αρμόδιοι από μένα. Να είστε καλά. Σας έχουμε όλα τα καλά. Καλό καλοκαίρι να έχετε. Παιδιά έχετε? Δύο. Το μικρό μου δουλεύει το ταξί το βράδυ. Το μικρό σας, από ό,τι καταλάβα, έχει πάρει φόρα, έτσι. Είναι στα 26. Κυρία μου, να σας ζήσουν τα παιδιά σας. Γεια σας, βολεύει ο μεγάλος ποσό είναι. 28 η κόρη. Να σας ζήσουν και τα δύο. Να σας ζήσουνε. Πολύ ωραία. Και προτάσεις γίνονται από τους απλούς πολίτες τέρνες για να ακούνε οι αρμόδιοι. Σ' αρέσει, έτσι. Έχει ησυρεμήσει. Ναι, ξέρεις, η Μύκονος είναι το νησί, κακά τα ψέματα, που μπορείς να περάσεις όπως θέλεις. Ό,τι ώρα θέλεις. Φανταστικές παραλίες. Θέλεις κόσμο. Yeah. Καλό στο φίλο μου που τρώει το παγωτό του. Από το Πανεπιστήμιο Αγρινίου. Όχι. Από πού? Από την Αθήνα, αλλά δεν είμαι από το Πανεπιστήμιο. Και πώς από εδώ? Γεια σας. Ήρθαμε για διακοπές. Μια εβδομαδούλα, δεν μας χαλάει. Τέτοιες εποχές. Τέτοιες εποχές. Καλύτερη εποχή τώρα. Και φθηνότερη. Και φθηνότερη. Πάντα. Σε δωμάτιο ή ξενοδοχείο? Δωμάτιο. Κλείσαμε από την Αθήνα. Είναι για 5 μέρες 150 ευρώ. Τίποτα. 30 ευρώ την ημέρα. 30 ευρώ την ημέρα. Σένιο δωμάτιο. Σένιο δωμάτιο με θέα, πισίνα, τα πάντα όλα. Και πισίνα. Και πισίνα. Άμα δεν έχει πισίνα το δωμάτιο, τι να. Μέσα στο δωμάτιο έχει πισίνα. Δεν σε βλέπω. Γυμνασμένο, Και σένα δεν σε βλέπω άσχημα. Εντάξει, εδώ είμαι. Δεν πειράζει, κάνει πολλού κυλιακού γι' αυτό. Κατάλαβε. Όταν κάνει πολλού κυλιακού, χοντρώνει κυλιακού. Δεν τίποτα. Με ένα παγωτάκι φτιάχνει.
Εντάξει, τώρα πάμε. Έτσι είναι. Λοιπόν, πώς, η νυχτερινή ζωή πώς είναι. Η νυχτερινή σήμερα ήρθαμε. Σήμερα. Σήμερα ήρθαμε. Σήμερα θα πάμε να βγούμε έξω, να δούμε τα μέρη. Πρώτη φορά στη Μύκονο. Είναι η πέμπτη φορά στη Μύκονο. Και γιατί αλλά ήρθαμε μετά από 7 χρόνια. Λοιπόν, η ωραιότερη παραλία. Η ωραιότερη παραλία είναι Super Paradise. Ναι. Αναμφισβήτητα. Με πισίνα μέχρι το απόγευμα. Και μετά μια εξόρμηση στα μπαρ, έξω, στα κλαμπ. Λοιπόν, αδελφέ. Πρώτος. Σου εύχομαι ό,τι επιθυμείς. Και σε εσάς. Παίρνα καλά. Και εσείς. Και ό,τι θέλετε. Ωραίος τύπος. Εδώ είμαστε. Με τι ασχολείστε. Εμείς δουλεύουμε τραπεζικοί είμαστε. Αδελφέ, τι τραπεζικοί δηλαδή. Η χαρά του πελάτη της τράπεζας. Στην εμπορική τράπεζα να πάρετε ορτοδάνεια και να έρθετε στη Μύκο να τα γλεντήσετε. Ωπο, διαφήμιση που έκανε. Καλός, φοβερός ο τύπος, έτσι. Απίστευτο. Στην Αθήνα, σε ποιο αποκατάστημα, αδελφέ. Είμαστε στα κεντρικά στη Νεόλου. Κεντρικά στη Νεόλου. Πολύ ωραία. Τι κάνετε. Τι με φέρνεις εδώ, Τέρες. Δεν το κατάλαβα. Τι σε φέρνω εδώ. Ήρθαμε να δούμε, έτσι να κουβεντιάσουμε λιγάκι, να δούμε τι κάνετε. Και τα πράγματα που έχουμε ωραία πράγματα. Πώς είσαστε. Τι κάνετε. Αν είμαστε καλοδεχούμενοι, έτσι λίγο να δούμε. Κάνετε καλά. Είναι εποχικό μαγαζί. Κλείνει το χειμώνα. Εποχιακό, ναι, κλείνει το χειμώνα. Είναι από Απρίλιο μέχρι τέλειο Οκτώβριο. Και απευθύνεστε στους τουρίστες. Τουρίστες και στο ελληνικό κοινό. Ποιοι είναι οι βασικοί σας πελάτες? Οι τουρίστες, οι Αμερικάνοι. Μπορούμε να δούμε, υπάρχουν τίποτα τυπικά μυκονιάτικα που κάποιοι βλέπουν ή είναι... Υπάρχουν κάποια, αλλά απλώς εμείς δεν ασχολούμαστε τόσο πολύ. Αυτή η Παναγία με το κοράλι απέναντι που είναι ένα καταπληκτικό κομμάτι. Φοβερό. Θα έλεγα ότι είναι πραγματικά ωραίο. Ναι. Εδώ, Χρήστο. Δεν είναι κάτι που απευθύνεται συγκεκριμένα σε... Αλλά είναι ωραίο κομμάτι. Ο Αμερικανός, δηλαδή ο τουρίστας, θα έρθει με τη σύζυγο, με τη φίλη του, με την παρέα του και υπάρχουν θα κάνει... Υπάρχουν και αυτοί. Προφανώς. Υπάρχουν πώς. Υπάρχουν, λέω, πια αυτοί οι Αμερικανοί τουρίστες που έρχονται, ας πούμε, και τα κουμπάνε. Μα αυτοί έρχονται και τα κουμπάνε, από ό,τι κατάλαβα. Ειδικά η Μύκονος και η Σαντορίνη, νομίζω ότι στη δικιά μας δουλειά με τα κοσμήματα, το 90% είναι Αμερικανοί. Είναι Αμερικανοί. Στη δικιά μας τη δουλειά. Εκτιμούν τον ελληνικό χρυσό, αυτό είναι, και τον θεωρούν φτηνό. Και η κασετίνα μου αρέσει πολύ. Οι κασετίνες είναι όλα αυτά που βλέπετε εδώ, είναι σημειπολίτιμες πέτρες, κάτι που θα τα δείτε μόνο από ό,τι φαντάζομαι στο μαγαζί το δικό μας και σε όλη την Ελλάδα. Όπως? Αυτά που βλέπουμε απέναντι, λέτε. Αυτά που βλέπετε, τα οποία έχουν να κάνουν με βάζα, κασετίνες, είναι κάτι που φτιάχνουμε αποκλειστικά εδώ. Αυτά εδώ, με συγχωρείτε, αλλά πραγματικά έχουν ένα ιδιαίτερο σχέδιο. Είναι όλα διάφορα είδη με πολύ μεγάλο αυτά. Είναι έργα τέχνης όλα αυτά. Μπορούμε έτσι να ρωτήσουμε μία-δύο τιμές, ενδεικτικά. Ενδεικτικά, αυτό ας πούμε είναι στα 1.000 ευρώ. 1.000 ευρώ έχει αυτό Τέρενς που είναι χειροποίητο. Αυτό εδώ είναι στα 8.000 ας πούμε μεγάλη κασετίνα. Είναι για πουρά. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για πουρά. Εξαρτάται πάντα το είδος της πέτρας που είναι και αναλόγως πάνε και οι τιμές. Δεν μπορώ να σας ρωτήσω ευθέως αν οι τιμές Μυκόνου είναι πιο τσιμπημένες από όχι. Την Αθήνα, για παράδειγμα. Όχι. Όχι, έτσι. Όχι. Αυτό το κομμάτι της πέτρας, της απίστευτης που έχετε εκεί, τι είναι? Δηλαδή αυτό βρίσκεται μέσα στις σπηλιές. Το μόνο που έχουμε κάνει εμείς είναι να γυαλιστεί αυτό το κομμάτι εδώ και λίγο στο πίσω μέρος. Σε κάποια σημεία. Η πέτρα λέγεται ροδοκροσίτης. Δεν το έχετε για πούλημα, για πούλημα. Ναι, για πούλημα. Α, για πούλημα είναι. Ναι. Δηλαδή, συγγνώμη να ρωτήσω, το κόστος. Είναι στα 25.000 ευρώ. Πού το βρήκατε? Στην Αργεντινή. Είναι το μόνο μέρος στον κόσμο που βγαίνει αυτή η πέτρα. Θεωρείται ίσως η πιο ακριβή μη πολύτιμη πέτρα. Α, ναι. Ναι. Εντάξει, υπάρχουν και πιο ακριβές μη πολύτιμες πέτρες, αλλά πάμε σε πιο μικρά μεγέθη που είναι πιο πολλοί ακοσμήματα. Αυτό βέβαια δεν το σπάς να το κάνεις κόσμημα, Τέρενς, το έχεις έτσι. Όχι, όχι, όχι. Αλλά αυτό πάντως που χαίρομαι στη Μύκονο, ξέρεις, δεν υπάρχει το μίζερο. Δηλαδή, εδώ μπορείς να περάσεις και με 10 ευρώ την ημέρα, αλλά ναι, όμως δεν υπάρχει το μίζερο. Ναι, περνάς, άμα έχεις, περνάς. Εντάξει, απλώς υπάρχουν. Εντάξει, σίγουρα δεν μπορεί οποιοδήποτε να αγοράσει κάτι τέτοιο, αλλά συνήθως κάποιος που θα αγοράσει ένα τέτοιο συγκεκριμένο κομμάτι θα πρέπει να είναι και συλλέκτης, να είναι λίγο γνώστης το αντικειμένο. Γιατί μπορεί να πάρει, ας πούμε, ένα κόσμο σε σχέση με κάτι τέτοιο. Στο Λίβανο, ξέρετε, ανακαλύψαμε ότι εκεί έχουν μηδέν φορολογία τα κοσματοπολία, ο χρυσός, τα διαμάντια. Δυστυχώς εδώ δεν έχουμε 0%. Τα διαμάντια του. Πόσο % φορολογούνται? 13%. Όπως είναι... Μιλάτε για το ΦΠΑ ή για το ΦΠΑ. Όχι, σαν είδος πολυτελείας νομίζω είναι περίπου στο 35%. Είναι 35%. Ναι. Γι' αυτό οι Λιβανέζοι. Ναι. Και τέτοιες τιμές. Να ευχαριστήσουμε που μας επιτρέψατε να μπούμε και να μιλήσουμε. Καλό καλοκαίρι. Καλές δουλειές να έχετε. Εύχομαι όλα τα καλά. Ευχαριστώ πολύ.
πολύ. Γεια σας. Έμει τα κουτιά εντυπωσιακά. Πάρα πολύ. Ασχέδια που δεν έχω ξαναδεί. Hello, where are you from? Hello, we are from the Greek TV. I'm from India. From India. Yes, very nice country. I live in Vienna. You live in Vienna, but you come from India. And why did you choose Mykonos for your holidays? Actually, Delos. Who? Delos. Delos, you want to go to Delos? Ήρθα εδώ για να πάει στη Δήλο. Just for one day? I'm here for 2 days, so today and tomorrow. And why did you choose Greece? Greece is a country, it's kind of the cradle of civilization, of the Western civilization. So. Είναι η δημιουργία του δυτικού πολιτισμού. Thank you very much, but you have also a very, very great culture, yeah. India. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you. Like this. Have a nice time. Bye-bye. Από όλες τις φίλες, από όλο τον κόσμο. Πού θες να πάμε, πάμε να δούμε εδώ ένα Μικονιάτη, ο οποίος κάθεται. Ερχόμαστε φυσέκι, καρφωτός, να πούμε την καλησπέρα. Τι κάνετε? Εμείς πάντως είμαστε πιο καλά τα τρίκαλα που είχατε πάρει μια φορά συνέντευξη. Πού μας θυμάτε? Πρωτό που κανένα μήνα είχατε στην τηλεόραση. Σωστό, πού μας θυμάστε? Που κάποιος είχε κάτι σκι, κάτι τέτοια. Και τα τρίκαλα και η Μύκονος, όλα πρέπει να είναι σε ένα ρεπορτάζ. Είστε ντόπιος? Θεσσαλονικιός είμαι εγώ, αλλά μένω εδώ. Α, πώς είναι για ένα Θεσσαλονικιό, πούμε και εγώ Θεσσαλονικιός, η ζωή στη Μύκονο? Μια χαρά, ηρεμία. Φαγάδικα, επειδή εμείς είμαστε καλοφαγάδες, έχει? Έχει, δεν έχει. Για όλα τα Βαλάντια. Για όλα τα Βαλάντια, τι. Δηλαδή ένα τυπικό, έτσι, μια οικογένεια που θα έρθει να φάει στη Μύκονο και θα περάσει καλά, πόσο θα πληρώσει? Το άτομο για 20 ευρώ, 25. Πάει 20-25. Το ταβέρνα είναι τσουχτέρο για την οικογένεια. Και δεν έχει μικρά ταβερνάκια που να πάει να φάσει. Ναι, πώς δεν έχει. Άμα θέλουν να φάνε, πώς το λένε, άχινο σαλάτα, που να ακριβεί. Πάντως θα βρίσκεις όλα στη Μύκονο. Όλα. Είναι ίσως το πιο οργανωμένο νησί. Πάντως γυρνάμε και κάτι να πιείτε. Δικό στο μαγαζί? Όχι, δουλεύουμε. Α, πώς βγαίνει το μεροκάματο? Βγαίνει. Σιγά σιγά. Ο Έλληνας αφήνει φιλοδόρημα? Μόνο ο Έλληνας αφήνει. Ο ξένος? Στριμωγμένος τελευταία. Ποσοστία δηλαδή, ο Έλληνας θα αφήσει το 15%. Δηλαδή αν είναι ο λογαριασμός 50 ευρώ, θα αφήσει τα 45, θα αφήσει 5-10 ευρώ. Άνετα. Θα αφήσει έτσι. Βέβαια. Ενώ ο Γερμανός πόσο θα αφήσει? Γερμανός θα αφήσει και μία τώρα. Τίποτα έτσι. Ο Γερμανός πίνες χοντρές. Ευχαριστούμε. Είναι στην κουλτούρα του. Γεια σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας. Τι γίνεται, πώς πάει το μεροκάματο εδώ στη Μύκονο? Καλά, όλα καλά, μια χαρά. Πολύ καλά. Πολύ ωραία. Είναι νησί που έχει ενεργεία? Όχι. Τώρα είναι νωρίς ακόμα βέβαια, αλλά σιγά σιγά. Φαίνεται. Ο νέος βρίσκει ευκαιρίες για να κάνει δουλειά ή πρέπει να ανοίξει δική του δουλειά? Όχι, και για να βρει δουλειά. Για να βρει πιο πολύ δουλειά. Αλλά θα είναι δουλειά, φαντάζομαι, τουριστική. Σίγουρα, εδώ ναι. Στο νησί τι άλλο θα μπορούσε να κάνει? Το χειμώνα, ησυχία. Ησυχία να μάθω. Τρώτε από τα έτοιμα του καλοκαιριού? Σίγουρα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε για την κουβέντα. Να είστε καλά, να είστε καλά. Εμεί θέλω να σε πάω στο μακίδα. Μας φωτογραφίζουνε, δεν βλέπεις? Από εβδομάδα, τι λες? Μας φωτογραφίζουνε. Καλά κάνουνε. Πού θέλεις να πάμε, σε ποιο στενάκι? Σαν να θυμάσαι κάτι, σαν δεν να φέρνεις... Δεν θυμάμαι τίποτα, όχι, ο αναστεναγμός είναι που βλέπω θάλασσα, που βλέπω τα φουσκωτά, που βλέπω τις ψαρόβαρκες, που βλέπω όλο αυτό το απίθανο, το ωραίο το θέαμα και εμείς είμαστε με ένα μικρόφωνο στο χέρι και τριγυρνάμε και πάμε και κάνουμε δουλειά. Τώρα, από εκεί πέρα, τι να σου πω, να μια κυρία με την οποία θα μπορούσαμε να κάνουμε μια κουβεντούλα, εδώ στρίβοντας προς τα αριστερά εμεί. Ωραία, θα μπούμε σε αυτό το καφέ, κρέπες βλέπω εδώ. Χαιρετούμε, τι κάνετε? Κυρία, μου μας γυρίζετε την πλάτη, ακολουθούμε εσάς από πίσω κατά πόδας για να ρωτήσουμε πώς πάει η δουλειά εδώ στη Μύκονο. Εδώ είμαστε. Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε? Μια χαρά. Πώς πάει η δουλειά? Γιατί δεν μας γυρίζετε την πλάτη και δεν μας μιλάτε λιγάκι? Ντράπηκε. Τι κάνετε, πώς πάει η δουλειά? Μια χαρά. Μικονιάτης? Όχι, δεν είμαι Μικονιάτης. Μα υπάρχει κανένας Μικονιάτης εδώ στη Μύκονο? Ελάτε κυρία μου, λύστε μας το πρόβλημα, γιατί μέχρι στιγμής. Καλά είστε. Μια χαρά, ευχαριστώ πολύ. Σας βλέπω. Κάθε μέρα. Γέννημα Θρέμα. Γέννημα Θρέμα, Βερόνης. Πήγατε ποτέ, δεν πήγατε? Βερόνης είπατε? Ναι, Βερόνης. Εμένα ξέρεις ποια με μεγάλωσε μαζί με τη μάνα μου? Η Ειρήνη Βερόνη. Η Ειρήνη Βερόνη, ποια είναι? Καταγωγή από Μύκονο. Εδώ Μικονιάτης είναι και την είχα δει πριν από λίγο καιρό. Βερόνης, δηλαδή, είμαστε πρώτα ξαδέρφια. Πώς πάει? Καλά πάει, να. Η σεζόν δεν είναι τόσο πολύ καλή. Φέτος δεν έχει πολύ κόσμο ξένο. Άρχισε. Ναι. Εδώ στη Μύκονο συνήθως ξεκινάει αυτή την εποχή, αλλά. Σε όλα τα περιοδικά, ό,τι κοσμικό περιοδικό και να διαβάσαμε, όλοι στη Μύκονο ήταν έρθει. Εντάξει, ήταν γεμάτη από Έλληνες. Μιλάμε για ξένο τουρίστα, μιλάμε για
Γάλλους, Ιταλούς, Αμερικάνους, για αυτούς έχει κάποια κάμψη. Κρίματα, ποιος τα αφήνει σε εσάς, τα αφήνουν αυτοί οι κοσμικοί των κοσμικών στυλών ή οι ξένοι? Οι κοσμικοί έχουν τις δικές τους βίλες, τα δικά τους στέκια. Εδώ στις παραλίες δεν μας αφήνουν εμάς. Όχι. Μόνο κοσμικές στήλες γεμίζουν. Ναι. Πόσο... Αλλά χρειάζονται και αυτοί όμως. Η αλήθεια είναι αυτή. Το κόστος στη Μύκονο, να το υποθέσουμε ότι είναι ακριβότερο από τα άλλα νησιά. Εγώ νομίζω ότι δεν είναι ακριβή η Μύκονος. Δεν είναι πολύ ακριβή. Δηλαδή όταν εδώ κάτω στην παραλία και εμείς ένα καφέ με 2,5 και 3 ευρώ είναι ακριβώς. 3 ευρώ το βρήκαμε και στην Άξο. Ή στην Πάρο. Στην Πάρο. Στην Πάρο. 3 ευρώ. Που λένε για ακρίβεια. Πού είναι η ακρίβεια. Δεν τη βλέπω εγώ την ακρίβεια. Και με 1,5. Κοιτάξτε. Καφεδάκι. Με 1,5 έχει, έχει. Και δίπλα εδώ να πάτε έχει και με 1,5. Στον ελληνικό με 1. Τον έχει. Ναι, ναι. Είναι αυτό που έλεγες για όλα τα Βαλάντια. Ναι, θα βρεις ναι, και το ναι, μάτιο ναι. Με 10 και με 20 θα βρεις και το υπερπολιτελεία ναι. Στο ξενοδοχείο. Εγώ νομίζω ότι η Μύκονος δεν είναι ακριβή. Πάντως δεν είναι... Τι χρειάζεται κατά άποψή σας, μια που είστε παλιός Μυκονιάτης, να ξαναγίνει η Μύκονος της δεκαετίας του 60, του 70, το jet set που λέμε. Δεν, η Μύκονος είναι του δεκαετίας του 60 ακόμα. Οι κάτοικοι της Μυκόνου σκέπτονται, το σκεπτικό τους είναι αυτό, δεν έχει αλλάξει καθόλου. Αν γνωρίζετε Μυκονιάτες παλιούς, δεν έχουν αλλάξει καθόλου. Εγώ πιστεύω ότι κρατιέται και η παράδοση. Με δύο χαρακτηριστικά ο Μυκονιάτης τι έχει, με δύο λέξεις. Τι έχει. Περιγράφει, πώς θα μας τον περιγράφει. Είναι φιλόξενος πολύ, αγαπάει τον κόσμο γενικά και τον τουρίστα και τον Έλληνα και γι' αυτό κρατιέται τόσα χρόνια. Είναι το καλύτερο νησί που έχει ο κόσμος, όχι η Ελλάδα. Εγώ έτσι πιστεύω. Εγώ κεφαλονίτης, πάω να φύγω. Πάω να φύγω. Κεφαλονίτης είναι αλήθεια αυτή που λέω. Να είστε καλά. Έχετε και εσείς παλιά. Πολλές φορές. Πολλές φορές. Φιλόξενη είναι. Να είστε καλά. Την ομορφιά της δεν την έχει χάσει καθόλου. Μα πάμε να κυνηγήσουμε μια ομορφιά εδώ και μας γυρίζει την πλάτη. Δεν βλέπετε τι γίνεται. Εντάξει, τώρα το κορίτσι αυτό δεν είναι. Α, καλώς, εντάξει. Τράπηκε. Σηκώθηκε πράγμα. Εδώ τέρες, όλοι σε ξέρουν, όλοι ερχόσουν να λένε. Ναι. Έχω έρθει πάρα πολλές φορές με τους καλούς μου τους φίλους, με το φουσκωτό μου. Είναι ένα νησί όπου άμα θέλεις ξυπνάς νωρίς και γυρίζεις νωρίς, οπότε δεν βλέπεις κανέναν. Ναι. Άμα... Θες κοιμάσαι εδώ για το μεσημέρι. Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, σε ποιο στενάκι θα με πας που μου έλεγες? Θα σε πάω εδώ μέσα αριστερά. Ναι. Κοίταξε αυτό το χαρακτηριστικό, άλλο το εκκλησάκι αυτό εδώ στην παραλία της Μυκόνου. Πανέμορφο. Ναι, ναι. Το βλέπει ο Χρήστος. Και πάμε να πούμε αριστερό. Καλώς τον, ναι. Τι έχετε να δηλώσετε εδώ? Πώς? Έμεσα έχει βάψει και μπλε το κεφάλι, έχει υπόψη, έτσι. Και εκεί. Άλλη μία. Α. Πάει, ο Πέτρος είναι συγχωρεμένος. Είναι ο 16ος Πέτρος, από τους Λουδοβίκους. Ο Πέτρος. Αγάπη μου. Κοίτα τι καλό που είναι. Καλώς τον, ναι. Πόσο εξοικειωμένο είναι με τους ανθρώπους, με τις κάμερες. Ωραία. Ωπς, συγγνώμη. Παγωθώ μέσα στο στενάκι. Βεβαίως. Ποια ξέρει που είναι. Έλα από εδώ. Μόνο καλώς το ναι. Τα μόνο το στενάκι να δεις. Παραδοσιακά. Είναι πάντως το νησί της καθαριότητας. Βέβαια. Το νησί όπου το μπλε το χρώμα σαν το χαρακτηριστικό τους το ανανεώνουν κάθε χρόνο. Λευκό μπλε. Λευκό μπλε, ναι. Τα σοκάκια έτσι. Ασβεστωμένα. Να ένα σαντουιτσάδικο. Να μπούμε μέσα να πούμε την καλησπέρα. Κρεπέρι. Όχι ρε παιδιά. Ψηλά τα χέρια. Όχι ρε παιδιά. Ψηλά τα χέρια. Να δούμε να μιλήσουμε εδώ. Τι κάνετε? Γεια σας. Πώς είσαστε? Δόξα τω Θεώ, μια χαρά. Αν θέλετε να μας πείτε πώς πάει η δουλειά, αν έχει ξεκινήσει η σεζόν. Έχει ξεκινήσει, θα μπορούσαμε να πούμε, αλλά μετά το Πάσχα έχει κάνει μια μικρή κοιλιά. Τώρα έχουν έρθει αρκετοί μαθητές και... Οπότε είμαστε... Ναι, ναι, ναι. Το βλέπεις? Ναι, θέλω να δω τα ML. Ποια ML? Όχι, είναι τα κανονικά είναι αυτά. Αυτά μια χαρά είναι. Είμαστε. Τουλάχιστον συγκριτικά με την Αθήνα φθηνότερα είναι. Επίτρεψέ μου να σου πω ότι έτσι είναι.
Το βλέπεις? Βλέπω. Α, για να μην λέμε 2, ότι... 2,5, 3. Ναι. 4 ο πιο ακριβός που υπάρχει. Και Greek coffee, ο ελληνικός είναι στο 1,50. Ο 4 όμως γιατί έχει μέσα ποτό. Μπέιλις ή Καλούα. Ναι. Κάτσε, ναι, ναι. Ένα... Μα λέμε και ο ελληνικός κάτω έχει 1,50. Η πελατεία σας είναι Έλληνες, ξένοι? Είναι και, και οι δύο. Και Έλληνες και ξένοι. Λοιπόν, τώρα θα βρούμε κανένα μάγαζι ανοιχτό. Το πιο πιθανό είναι ότι θα βρείτε, ναι. Το πιο πιθανό θα βρω. Βγαίνοντας αριστερά, βλέπω καλό, ένα καλό χαμόγελο. Πολύ ωραίο χαμόγελο. Με ωραία μάτια. Πάρα και πολύ. Με εκπληκτικά μάτια. Ευχαριστούμε. Από πού είσαστε? Από Ουαλία. Από Ουαλία είμαι. Πόσα χρόνια εδώ? 3. Και μάθατε τα ελληνικά έτσι πιτς φυτίλι? Προσπαθώ. Μύκονο ή Αθήνα και το καλοκαίρι? Μύκονο μόνιμα, Μύκονο και εδώ, χειμώνα. Εδώ Μύκονο και πάω πίσω χειμώνα. Πού, στην Ουαλία? Ναι. Τι είναι αυτό που σας φαίνει εδώ στη Μύκονο? Εδώ η καρδιά? Ωραία. Ή η δουλειά? Οι Έλληνες, μου αρέσει πάρα πολύ, μου αρέσει η Ελλάδα. Δηλαδή έρχεστε 2-3 μήνες το καλοκαίρι για διακοπές? Όχι, μένω εδώ και πάω για διακοπές χειμώνα. Δουλεύετε? Ξανάρθω εδώ, βεβαίως. Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και thank you very much. You're great. Great eyes. Γεια σας. François. François ici. François. Για να προχωρήσουμε, Μούλα. Εδώ στα... Ένα πολύ μικρό ωραίο μαγαζάκι με διάφορα πράγματα. Χαιρετούμε. Μπορούμε να μπούμε, έχουμε δει. Ευχαριστούμε. Πολύ πράγματα, Τέρενς. Καλησπέρα. Ω, τι κάνετε. Ο Τέρενς ακούει από το Star. Γεια σας. Τέλος, τον δεν σε γνωρίζω. Γεια σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλά, εσείς. Ζευγάρι. Α, όχι ζευγάρι, κύριε Κουή. Όχι, όχι. Η αδερφή μου είναι. Αδερφή. 90 τόσο χρονών. Εγώ είμαι ο 73. Ζωή να έχετε, είστε 90 τόσο. Ναι. Αμέ. Μικονιάτισα. Μικονιάτισα. Και πώς είδατε όλα αυτά? Ποιος είναι? Όχι, όχι. Που έβλεπαμε καμιά φορά στον Αντένα τον κύριο Κουίκ, τον δημοσιογράφο εκείνο που αγαπούσαμε. Εσύ το θυμάσαι, εγώ δεν θυμάμαι. Λοιπόν, μια Μικονιάτισα των 90 τόσο χρονών. Πώς μπορεί να μας περιγράψει λίγο τη Μύκονο από τότε μέχρι σήμερα? Α, μην ψάχνετε. Καμία εσείς σχέση. Με την Σοφία των 70 ετών. Α, είναι πολλά τα ρήματα. Τα ρήματα που λέει και είναι πιο όμορφη τώρα η Μύκονος ή πριν από 50 χρόνια? Όχι, πιο πολύ από 50 χρόνια. Πιο ωραία ήταν τότε. Τι χάλασε τώρα? Πιο πολύ ήταν ο κόσμος το κυριότερο. Και μετά... Καλά, σήμερα δεν είσαστε στην εκπομπή σας. Ήμασταν και πήραμε το αεροπλάνο μας και ήρθαμε. Γι' αυτό μετά. Θα σας ρωτήσω ποιος... Γιατί σηκώνουμε πρωί-πρωί μόνο και μόνο για να βλέπω εσάς. Σας ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και την Έμι. Να είστε καλά, κύριε. Ποιους διάσημους έχετε δει σε αυτά τα σοκάκια τυχαία, έτσι, 50 χρόνια? Ποιος, έτσι, ποιοι σας έρχονται στο μυαλό? Μη ρωτάτε, μη ρωτάτε. Δηλαδή εκείνο μπροστά που... σας ποιον είδατε, ναι. Το Τζόρτζιλ. Τον Τζόρτζιλ. Τον Τζόρτζιλ. Έτσι στρίβατε μια μέρα και τον είδατε μπροστά σας? Στο παραλία που είναι τα σκαλάκια. Ήμουνα βόλτα. Είχανε τότε τα σιδερένια τα διαχωρίσματα. Και είχαν και ένα στρογγυλό τραπέζι και βάζανε τα εισιτήρια που μάζευαν από τους επιβάτες. Και ήρθαν και τον βγάλαν εκεί. Και ο Πελεκάνος λες και κατάλαβε τι ήταν αυτό το πράγμα και ανεβαίνει απάνω στο τραπέζι και έκανε τα φτερά του έτσι. Μου είχε μείνει αλυσμόνητο εδώ και 50 χρόνια, ξέρω. Στον πατέρα της Νίκης αυτά, έτσι. Στον πατέρα της Νίκης, μάλιστα. Και ποιους δεν είναι, τη Ζαζά Γκάρμπορ, τη Λολομπριτζίτα, την άλλη, αυτή που πήρε και τους πολλούς άντρες. Ελίζαμπεθ Τέιλορ. Ελίζαμπεθ Τέιλορ με το Φίσερ. Και ποιους.
απλοί άνθρωποι εδώ? Ή οι στάρ που λέμε απλησίαστοι? Τίποτα. Πολύ απλοί, πάρα πολύ απλοί. Γι' αυτό και αγαπάνε το νησί και τους αγαπάει και ο κόσμος, όποιος και να έρθει. Όποιος και να έρθει. Το νησί μπορεί να ξαναβρει εκείνη την γκλαμουριά? Όχι. Γιατί χάθηκε αυτό? Ή γιατί πάει να χαθεί? Έχουν εισβάλει κενά δαιμόνια που έκανε και εκείνα τα χρόνια. Ένα παραχιολάκι είχε 5 δραχμές και 5 ευρώ τότε και μόλις άκουσε το 5 ευρώ βάζανε νεύτη. Φτάνονται πολύ ακριβά όλα. Άμα είναι άδεια η τσέπη. Έχουνε μάθει τώρα το νόημα πόσο κοστίζει στην πραγματικότητα το 5 ευρώ και το θεωρούν διαφορετικό και πάντα πάει ο χωριάνος. Και πάλι ευχαριστούμε. Καλό καλοκαίρι. Τυχερός. Έχει γνωρίσει όλα αυτά τα θηρία που είπε. Ελίζαμπεθ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τσόρτσιλ. Τι λες? Έχει δει ανθρώπους μπροστά του σε αυτά τα σοκάκια. Τα απλά, ωραία σοκάκια που κάνουν απλούς και τους ανθρώπους. Όλες τις διασημότητες που πέρασαν από εδώ. Έμι. Να βγούμε τώρα σε αυτόν εδώ τον δρόμο, απλά και μόνο για να δείξουμε στον κόσμο ότι είναι ο δρόμος αυτός ο περίφημος, ο οποίος, πούντος, για να δούμε, α όχι δεν είναι εδώ, είναι λίγο παρακάτω. Δεν είναι καθόλου μακριά, Χρήστο, για προχώρα. Τον ακούς? Ναι, τον ακούω που μουρμουράει, επειδή κάνουμε, επειδή... Α, τι ωραία. Ποιο? Κοίτα, ζωγραφική πάνω σε μπλουζάκια παιδικά. Πάρα πολύ ωραίο. Τι κάνετε? Το είδαμε... Γεια σας. Όχι, δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Δεν έχεις δει αυτό το σχέδιο? Το είδαμε στο Sharm El Sheikh στην Αίγυπτο που ζωγράφιζαν τα ψάρια πάνω στο μπλουζάκι. Μα πήρες και ένα μπλουζάκι. Ναι, ναι. Τι... Εγώ το ίδιο κάνουμε. Πώς είσαστε? Α, είναι δική σας η... Ναι, εγώ με τον Δημήτρη ζωγραφίζουμε. Ωραία τέχνη. Πολύ ωραία. Τι κάνετε? Ωραία. Μια χαρά. Ήρθαμε εδώ στη Μήκο να κάνουμε ένα ρεπορτάζ και είσαστε το τελευταίο μας θέμα. Α, μάλιστα. Δηλαδή με εσάς θα κλείσουμε. Πού, από τι ωραία που είναι. Όλα μπατίκ, έτσι. Πανέμορφα. Είναι πινέλο. Α, πινέλο. Όλα είναι πινέλο. Ένα παρά ένα. Και όλα είναι μοναδικά, δεν υπάρχει δεύτερο. Είναι πινέλο, δεν υπάρχει τίποτα μπατίκ. Ξεκινάνε όλα από λευκό τίσερτ. Καταπληκτικής ποιότητας το τίσερτ και είναι όλα πινέλο. Και... Προφέσω ότι μπορείτε να δεχτείτε και μια παραγγελία ενός σχεδίου. Θέλω, ζωγράφισέ μας τον Πέτρο. Εδώ είμαστε. Ναι, γίνεται και αυτό κάτω. Ποιος που... Πέτρος είναι ο 18ος, είναι αυτός που είναι εδώ? Αυτός αλλάζει κάθε χρόνο σχεδόν μαζί με τη γυναίκα του. Αν είναι ζευγάρι. Βέβαια, ναι, ναι. Πόσο έχει ένα t-shirt, πάει ανάλογα με το σχέδιο? Εξαρτάται από 30, 60, 80, 100, 200, εξαρτάται από και το σχέδιο. Και μπαίνει πλυντήριο. Για δείξε μου ένα 200, ένα 200 μπορώ να δω. Έτσι ενδεικτικά. Το πιο ακριβό. Μετά θα μας δείξει όμως και με τα 30 ευρώ για να δούμε. Αυτό. Πρέπει να έχει την πολλή δουλειά. Ναι. Αυτό είναι 200 ευρώ. Δεν θέλει σιδέρωμα πριν από πίσω? Όχι, είναι σιδερωμένο, πλημμένο, όλο κανονικά και μετά αφού πληθεί, σιδερώνεται κανονικά. Κανονικά όπως... Πάρα πολύ καλό. Εξαιρετικό. Κανονικά όπως... αυτό είναι ζωγραφική σε μετάξι. Είναι μεταξωτό. Πιο ακριβό. Όχι. Φοβερό κομμάτι. Πάρα πολύ ωραίο. Στα ίδια χρήματα περίπου. Μάλιστα. Ωραία. Και αυτά τα παιδικά, τα υπέροχα. Τα παιδικά ξεκινάνε από 30 ευρώ. 40 μέχρι 60, 30 μέχρι 60 είναι τα παιδικά. Πρέπει να είσαι στη μοναδική εδώ στη Μύκονο, ναι. Μοναδική στην Ελλάδα, νομίζω. Πάντως, κύριοι, συγχαρητήρια, ειλικρινά, αισθάνομαι ότι είσαστε εκπληκτικοί. Εμείς στην Αίγυπτο το είδαμε, κάτι παρόμοιο. Κατά καιρούς έρχονται διάφοροι σχεδιαστές από το εξωτερικό και παίρνουν πράγματα. Μην πούμε ονόματα, δεν χρειάζεται. Αν το λέτε έτσι, σημαίνει ότι είναι και πολύ γνωστοί. Δηλαδή, να πούμε ονόματα. Ποιοι? Κομμάτια Φιωρούτσια, 20 Φιωρούτσια, ας πούμε. Ρωμαίο Τζίλι. Γενικά έχουμε διάφορους σχεδιαστές. Μοντέρνοι και καινούργιοι σχεδιαστές. Και καινούργοι. Και κλασικοί. Δεν υπάρχει, δεν είναι μοντέρνος. Ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε καλά.